Παπά την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην ίδια εκπομπή στο Focus. Αν θυμάμαι καλά το σχολείο σας. Κύριος Παπάς, αν θυμάμαι καλά το σχολείο σας, παρακαλώ. Ό,τι σας είπε ο κύριος Παπάς είναι ο αρμόδιος να απαντήσει. Εσείς έχετε πει κάτι διαφορετικό όμως, ότι είναι μια υπόθεση η οποία ενοχλεί, κάπως έτσι δεν είναι το σχολείο που έτσι ενοχλούν αυτά που διαβάζουμε. Βεβαίως. Αλλά τα ξέρει καλύτερα και δίνει απαντήσεις όταν χρειαστεί ο ίδιος ο Νίκος ο Παπάς. Και από εκεί πέρα δεν θα προσθέσω κάτι άλλο. Θα ήταν λάθος να μπούμε σε μια συζήτηση που δηλητηριάζει το δημόσιο βίο, σκανδαλολογίας κλπ. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα κανένα. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν όλες οι διαδικασίες για να ελέγχονται οι οποιασδήποτε καταγγελίες. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση πρωτού κλείσουμε, κύριε Φίλη. Το μεγάλο στοίχημα, το μεγάλο ζητούμενο από εδώ και μέχρι τις εκλογές, είτε είναι το Μάιο, είτε είναι το Μάρτιο, είτε είναι τον Οκτώβριο, όποτε και αν γίνουν αυτές, για το κόμμα σας είναι ποιο? Να ξαναγίνουμε κυβέρνηση, που για να γίνουμε κυβέρνηση όμως, να πετύχουμε, πρέπει να κάνουμε μια στροφή προς την κοινωνία, να δείξουμε το πρόσωπό μας, την ιδεολογία μας, το πρόγραμμά μας. Δεν είναι έκθεση ιδεών η ιδεολογία. Θέλει να έχει την υλικότητα του προγράμματος, να ξανασυνδεθούμε με τους ανθρώπους οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν πριν 4 χρόνια και που τώρα μπροστά και στην ρεβασιστική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που όλο και πιο πολύ γλιστάει προς την ακροδεξιά θα επιλέξουν όχι το λιγότερο κακό αλλά με εμπιστοσύνη την προοπτική μιας νέας τετραετίας ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να μην είμαστε μόνοι μας, να ξαναγίνουν συμμαχίες. Θα τα δούμε. Θα είναι η εντολή το αποτέλεσμα των εκλογών. Μου υπενθυμίζουν από το κοντρόλ και δεν ήταν στις προθέσεις μου να το αφήσω απ' έξω. Δεν έχω ρωτήσει για την ΕΡΤ. Και δεν έχω ρωτήσει για την ΕΡΤ, μια και εσείς ήσασταν ένας εξ αυτών οι οποίοι πρωτοστάτησαν στο ότι θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Τοποθετηθήκατε δημόσια, δώσατε συνεντεύξεις, μιλήσατε και στην πολιτική γραμματεία, αν θυμάμαι καλά, στις συζητήσεις που έγιναν. Έγιναν κάποιες αλλαγές. Το σχόλιο σας για την ΕΡΤ. Έγιναν κάποιες αλλαγές και πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μια μικρή περίοδο χάριτος στους ανθρώπους που σήμερα τοποθετήθηκαν στη διοίκηση. Αυτό για μένα αποτελεί και μια δικαίωση των όσων έθεσα, των ζητημάτων δημόσια, διότι και ως αριστερός πολίτης αλλά και ως δημοσιογράφος δεν μπορούσα να μη μιλώ, να σιωπώ και να βλέπω να χάνεται η ευκαιρία η ΕΡΤ να γίνει μια πιο αξιόπιστη δημόσια ραδιοτηλεόραση σε μια περίοδο που η ιδιωτική ραδιοτηλεόραση βουλιάζει στην αξιοπιστία. Πιστεύω όμως ότι πέρα από τις αλλαγές προσώπων που καλοδεχούμενες είναι και θα δούμε τα δείγματα γραφής τους και έχω εμπιστοσύνη, το βασικό θέμα κατά την νόμιμη είναι να αλλάξει και ο τρόπος ορισμού της διοίκησης. Να μην είναι ευθύνη του εκάστοτε υπουργού τύπου της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά να είναι μια διαδικασία που να είναι ευθύνη της Βουλής. Δηλαδή μια διακομματική συνεννόηση. Μάλιστα. Μόνο έτσι πιστεύω μπορούμε να σπάσουμε τον φάλαιο λόρο ο οποίος υπάρχει. Είτε θέλουμε είτε όχι, οι πειρασμοί είναι μεγάλοι. Υπάρχει ανάμεσα στην εκάστοτε πολιτική εξουσία και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Μια διαδικασία στη Βουλή, δεν λέω ακριβώς όπως το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, αλλά όμως που να δίνει τη δυνατότητα δεσμεύσεων και συνενέσεων. Δεν πρέπει να είναι ο εκάστοτε υπουργός τύπου, δεν λέγεται τύπου τώρα, λέγεται ψηφιακής πολιτικής, καναλάρχης. Είναι λάθος αυτό. Κύριε Φίλη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την παρουσία σας, για την κουβέντα που κάναμε απόψε. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά εφόλης της ύλης. Αποχαιρετούμε ένα χρόνο. Ελπίζω το ποδαρικό με την εκπομπή που θα κάνετε με τον Άσο. Είπατε τον... Όχι, δεν θα είναι. 3 του Γενάρη θα είναι μια εκπομπή η οποία θα έχει ένα θρησκευτικό εντός εισαγωγικών χαρακτήρα. Υπάρχουν πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Υπάρχουν λίγες στις οποίες αξίζει κανείς να στρέψει το βλέμμα και να σταθεί δίπλα τους. Με μια από αυτές θα ξεκινήσουμε, με την Κυβωτό του Κόσμου. Θα ξεκινήσουμε στις 3 του Γενάρη εδώ, με τον πατέρα Αντώνιο. Και για την ακρίβεια, πολύ σοβαρό κοινωνικό έργο και υπογραμμίζει ότι υπάρχουν ζωντανές δυνάμεις στην Εκκλησία, αλλά που δυστυχώς δεν είναι οι πλειοψηφικές σήμερα. Οι μέρες των γιορτών είναι οι μέρες αγάπης και αγκαλιάς για τον κόσμο, για τα παιδιά, ζεστασιάς. Συνειδητοποιείς των δυσκολιών, δυστυχώς. Συνειδητοποιείς των δυσκολιών, δυστυχώς,
και της αγάπης ως ανταπόκριση στις ανάγκες των ανθρώπων. Θα στρέψουμε λοιπόν το βλέμμα και τις κάμερες σε μια οργάνωση η οποία 365 μέρες το χρόνο αγκαλιάζει τα παιδιά όπου και αν βρίσκονται, από όπου και αν προέρχονται, ό,τι χρώμα και αν έχουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχηθούμε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά να έχετε. Εμείς μαζί στις 3 του Γενάρη στην Κυβωτό του Κόσμου.